μικρό Θεούλη. Ρε φίλε, αυτά είναι δώρα από το Θεό. Άστο. Όταν αφορά τον ΑΕΚΤΗ και αυτά που έλεγε, αν βλέπεις και μια κουρασμένη ομάδα, ναι, κάθε φορά που παίζουν στο ΆΚΑ μετά το εξήγιο παθείς, μετά που κάνει με νερό, γιατί τα πνευμόνια τους πηγαίνουν μέχρι τον Αστράγαλο. Αλλά αυτά δεν τα βλέπει, δεν πειράζει. Ναι, σου λέει όμως μέχρι στιγμής αντέχουν. Ναι. Αντέχουν, αντέχουν. Κυριακή κοντή γιορτή, δεν πειράζει. Και όλο ώρα ότι είχε πάρει τρία εφράγματα, έτρωγε 4 κιλά γαρίδες, ξαφνικά έφυγε. Ναι. Ακριβώς αυτό. Δεν πειράζει, θα δούμε. Τι κάνει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι εγώ περνάω από έδρες που αυτές χτίσαν πνευμόνι για να περάσουν από εκεί μέσα. Ναι. Εγώ περνάω αεράντος και καπαλεμάτος. Αεράντος και καπαλεμάτος και με ανοιχτή την άμυνα, ναι. Και με γεμάτη τα κέρια. Εγώ είχα μια ομάδα δεύτερη, η οποία τρεις φορές πάτε τον κάτι και πάτε τρία μπαλάκια. Είπαμε, Κυριακή κοντή γιορτή, δεν με πειράζει. Έβαλε την νέχτη ο Πάο και εκεί με τέσσερις. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο. Μπράβο, άξιος. Είδες ότι είμαι άξιος σαν ομάδα, δεν το συζητάω. Αλλά έχω και τις βοήθειες, ναι. Ότι η ομάδα μου, καλά θα το βοήθειες, άστο. Γιατί όταν παίρνουμε, θα πίνουμε την ξάδη με 9 παίκτες και βάζουμε πόλο σάι. Φίλε, όποιος πει για βοήθειες... Όποιος πει για βοήθειες είναι ανήθικος. Σημασία έχει ότι είσαι. Είσαι ότι είσαι κυμπάρης. Είσαι κυμπάρης και όπου πας με κεράσματα πας, μπράβο. Ναι, κάνω μακιά μου, μακάρι να πήγαινα. Ποιος είπε τα αντίθετα. Εγώ θέλω το 95 με μούφα πέναλτι, αλλά δεν το έχω, φύγε. Βρε πάρ' το πως να είναι. Με το ρέμο μοιάζεται λίγο στη φάτσα, ε. Φέρνεις λίγο από ρέμο, ε. Αυτός φέρνει από μένα. Γουρουνομούρης αυτός. Αυτός φέρνει από μένα. Αυτός φέρνει από σένα. Πες τον εξή το δάσκαλο που πούλησε ηθική, τι έλεγε στο γιο του όταν έφυγε η ομάδα των 7 των εργαζομένων για να επανέλθει Παρθένα η ΑΕΚ. Μπράβο, σωστό. Όπου ερώτηση. Σωστό, μπράβο, σωστό. Ναι.